Καταρχήν θέλω να πω η ερώτηση που προηγήθηκε για τους ομογενείς είχε γίνει και από εμάς πριν ακόμα την ψήφιση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό και η απάντηση ήταν πανομοιότυπη. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχήν να καταγγείλω την κυβέρνηση και προσωπικά τον Υπουργό Εργασίας, κύριο Βρούτση, για την εντολή που έδωσε χθες στις δυνάμεις καταστολής να ρίξουν χημικά στους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και στις φυσικές επιχειρήσεις που είχαν συγκεντρωθεί με απόφαση του Συνδικάτου Επιστημού της Αττικής και της πλειοψηφίας των επιχειρησιακών σωματείων και διαμαρτύρονταν για την πολιτική που τους τσακίζει τη ζωή, που τους καταδικάζει στην ανεργία, στην εξαθλίωση μεγάλου πλήθους εργαζομένων. Βέβαια και την άρνηση του Υπουργού να συναντηθεί μαζί τους με τα ρολά, όπως συνήθως, ερμητικά κλειστά. Η χθεσινή κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα είχε ως κύριο ζήτημα την κατάσταση που δημιουργείται στον τουρισμό, τις συνέπειες στους εργαζόμενους και τη διεκδίκηση εξασφάλισης εισοδήματος και μέτρων επιβίωσής τους. Συνεχίζονται οι κινητοποίησεις, πρέπει να το πούμε από την αρχή, και στις 4 Ιουνίου και στις 10, προβάλλοντας τα αιτήματά τους. Και ένα από τα κύρια αιτήματα είναι η επαναπρόληψη των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημισμό. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, ειδικές διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις, νομολογία, που αν θέλετε καθορίζει την επαναπρόληψη των εργαζομένων. Υπάρχει ο νόμος 1346-83, ο 1545-85, ο 1836-89, που ισχύουν για εργοδότες και εργαζόμενους και οι διατάξεις βέβαια των συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων που ισχύουν σε συνδυασμό με τους παραπάνω νόμους και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές με υπουργικές αποφάσεις. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να επαναπροσλάβουν το προσωπικό που εργάστηκε την προηγούμενη τουριστική περίοδο, το αργότερο μέχρι τις καταρρεκτικές ημερομηνίες που ξεκινούν για ορισμένες περιοχές στις 15 Μαΐου και ορίζονται το αργότερο έως στις 10 Ιουνίου κάθε έτος. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι έρεται η απαγόρευση λειτουργίας των ξενοδοχείων 12.30 λειτουργίας την 1η Ιουνίου, των επιχειακών ξενοδοχείων στις 15 Ιουνίου καθώς και των επιστημιστικών επιχειρήσεων στις 25 Μαΐου. Η απόφασή σας καθιστά μετά τις παραπάνω ημερομηνίες ως ενεργή την σχέση εργασίας των εποχιακά εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τους επαναπροσλάβουν εφόσον λειτουργήσουν. Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσουν ή σε περίπτωση που δεν θα επαναπροσλάβουν το σύνολο του προσωπικού, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενταχθούν στο καθεστώς αναστολής των συμβάνων τους ώστε να δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού και πλήρους κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών. Ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι που δεν θα επαναπροσληφθούν θα μπουν στο καθεστώς αναστολής των συμβάσεών τους, θα λάβουν την αποζημίωση, θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αν προτίθεται να υποχρεώσει η κυβέρνηση στους εργοδότες να συμπληρώσουν το εισόδημα αυτών των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, με δεδομένο ότι εργάζονται κάθε έτος από 4 έως 6 μήνες. Τι θα κάνει η κυβέρνηση μέχρι τις 31 Ιουλίου για το σύνολο των εργαζομένων στον επιστημιστικό τουρισμό, ημερομηνία που θα αποσύρει το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων? Πώς θα εξασφαλίσει το επίδομα ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων μετά το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου και μέχρι την έναρξη της επόμενης, χωρίς να ισχύσουν οι περιοριστικοί όροι που προβλέπονται σήμερα και όπως ήδη έχετε θεσπίσει τα 50 ένσημα για φέτος, για αυτή την περίοδο, η οποία είναι πολύ κρίσιμη, πολύ δύσκολη για τους εργαζόμενους.